Πρόεδρε, καλησπέρα. 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 Τι κάνετε, πώς καλημέρα είστε? Σας όλους. Καλά, ωραία, ωραία. Είχατε έτσι βλέψεις Ευρώπης, πηγαίνατε καλά, παλέψατε, καταφέρατε να καλύψετε κάποια κακά αποτελέσματα που είχατε, αλλά πλέον μάλλον απομακρύνεται αυτός ο στόχος, ε. Νομίζω πως ναι, παρότι γνωρίζαμε ότι έχει δυσκολίες. Mm-hmm. Έχει δυσκολίες γιατί, όπως περιέγραψε Σταύρο, αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας. Mm-hmm. Και αυτό, καταλαβαίνετε, με νέα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ενισχύθηκε αρκετά το Δεκέμβριο, έχει ρίξει αρκετά χρήματα, το budget mm-hmm. είναι πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Κάναμε και κάποια στραβά αποτελέσματα, οπότε πλέον νομίζω ότι αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν αφήνουμε κάτι. Θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, να το παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει προσαρμοστεί 100% στις ανάγκες της περιοχής. Δηλαδή και να έχει το τοπικό στοιχείο και να βγάζει παιδιά δικά της και να έχει κάποια παιδιά από τη Λατινική Αμερική, κυρίως την Πορτογαλία, με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια ομάδα με ταυτότητα, πάντα παίζει, δεν θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο, όπως και να της πάει το παιχνίδι. Ήταν αυτή η στόχη η δική σας και του κ. Κοστούλα? Ναι, ναι, από την πρώτη στιγμή, παρότι νομίζω γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, mm-hmm. οι δυσκολίες στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετές mm-hmm. και προφανώς βαδίζοντας με αυτό το πλάνο έχει τους κινδύνους να βρεθείς σε δύσκολη θέση. Έτσι, ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, mm-hmm. γίνονται λίγο πιο καθαρά και με το θέμα της διαιτησίας, αλλά γενικότερα mm-hmm. αυτό... Εμάς μας βολεύει, δεν έχουμε να χάσουμε και μας βολεύει να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το πλάνο που περιέγραψες. Είχαμε μια κουβέντα και εκεί στο γήπεδο το περασμένο Σάββατο, αλλά και γενικά υπάρχει μια κουβέντα για το ότι ο κύριος Κοστούλας ετοιμάζει το έδαφος για να μπορεί να σταθεροποιηθεί ο Πανετολικός, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι σε αυτόν. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα? Αυτή είναι η προσπάθειά μας, η οποία... τον τελευταίο χρόνο εντάχθηκε περισσότερο mm-hmm. και αυτός είναι ο στόχος. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να συντηρηθεί από μόνη της, μια ομάδα που θα έχει μια συνέχεια, θα έχει όμως ταυτόχρονα και ταυτότητα. Mm-hmm. Τα περιέγραψε αρκετά καλά και χαίρομαι που παρακολουθείτε τον Πανετολικό, μας αρέσει. Η δουλειά μας είναι, Πρόεδρε, άμα δεν παρακολουθούμε το πρωτάθλημα που καλύπτουμε, ξέχωρα από ποια ομάδα κάνουμε το ρεπορτάζ. Ακριβώς, είμαστε... αυτό είναι το σημαντικό, να βλέπουμε γενικότερα και σφαιρικότερα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μα η κεντρική ιδέα είναι το ποδόσφαιρο, Πρόεδρε, όλα τα άλλα έπονται. Έγινε ένα παιχνίδι το περασμένο Σάββατο σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα πω εγώ, εννοώντας είναι γεμάτο το γήπεδο. Με ένταση ναι. ποδοσφαιρική, με ανατροπές, με καλά διαστήματα, κακά διαστήματα. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που ονειρευόμαστε? Ναι, αυτό που θέλουμε εμείς για το γήπεδό μας είναι να είναι γεμάτο, όχι μόνο με δικούς μας φιλάθλους, να μπορούμε να φιλοξενήσουμε με ασφάλεια τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Mm-hmm. Είναι ένα ζητούμενο, είναι δύσκολο. Το ξέρετε, το ζήσατε και προχθές, mm-hmm. το βλέπετε και σε άλλα γήπεδα. Αλλά νομίζω όμως ότι μέσα στο γήπεδο τα πράγματα κυλήσαν πολύ όμορφα και πολύ καλά όσον αφορά τις κερκίδες. Το αγωνιστικό κομμάτι ήταν ένα παιχνίδι που, παρότι δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι, νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι φύγαν ευχαριστημένοι, γιατί και από την πλευρά μας δεν κλειστήκαμε και ο ΠΑΟΚ, παρότι αγχωμένος, αυτό φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον, προσπάθησε να τυπήσει το μάτι, αυτό που κάνει σε όλα τα μάτια, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια ήσασταν και λίγο τυχεροί με τον γκολ του Βιερίνια, γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό αν δεν είχε μπει αυτό το γκολ. Πρόεδρε, άνευ πλάκα τώρα, εντάξει. Ξέχωρα είστε στον Πανετολικό, έχετε τα δικά σας θέλω, αλλά ποια ήταν η αντίδραση όταν μπήκε αυτό το γκολ? Εντάξει, νομίζω είπε και ο πρόεδρος σε μια συνέντευξη, ο κύριος Κοστούλας εννοώ, mm. ότι όταν ξεκίνησε και φάνηκε ότι θα σουτάρει ο Βιερίνια, ψιθύρισε ότι να μην πάει προς τα μέσα. Εντάξει, είναι, για μένα ίσως είναι
Όχι, το αγωνιστικό είναι το ένα κομμάτι για τον Βιρίνια. Είναι ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ηγέτης. Αλλά και η συμπεριφορά του σε όσα έχουν συμβεί μέσα στο γήπεδο και ενώ δείχνει ένα παίκτη με προσωπικότητα μέσα και έξω από το γήπεδο. Είναι μάλλον ο ηγέτης που χρειαζόταν να πάω για να στεφτεί πρωταθλητής. Ναι, πιστεύω πως σίγουρα έχει ένα μεγάλο μερίδιο σε αυτό το κομμάτι ο Βιερίνια. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι, έτσι, μάλλον για το διαδικαστικό του παιχνιδιού. Θα τα βάλω λίγο με χρονική σειρά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ζούμε σε ένα περιβάλλον φοβικό για το ποδόσφαιρο. Ακόμα δηλαδή και οι άνθρωποι της κυβέρνησης και οι ομάδες και η αστυνομία, όλοι φοβούνται συνεχώς. Εσείς είχατε βγάλει κάποια εισιτήρια στη διάθεση του κοινού και καλά κάνατε. Μιλάμε για ένα θέαμα και εσείς περιμένετε έσοδα από τα εισιτήρια, εκτός αν είναι φιλανθρωπικό. Δεν ήταν, νομίζω ότι δεν, ναι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο, τα έσοδα από τα εισιτήρια. Δηλαδή είναι και αυτό. Σίγουρα είναι και αυτό, αλλά σας είπα προηγουμένως ότι η φιλοσοφία μας είναι στο γήπεδο να γεμίζει και να γεμίζει με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Μα αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι εσείς πουλάτε ένα προϊόν. Εντάξει, στην τοπική κοινωνία, τέλος πάντων στην κοινωνία του Αγρινίου, και έχετε και τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε κάποιους ανθρώπους από άλλες ομάδες. Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό για τη ζωή όλων να υπήρχε μια ελεγχόμενη μετακίνηση οπαδών και εσείς δεν θα είχατε εντάσεις με την τοπική κοινωνία, η οποία αναρωτήθηκε τι ακριβώς έγινε και βρέθηκε κόσμος του ΠΑΟΚ ανάμεσά τους. Και ο ΠΑΟΚ θα είχε το κεφάλι του ήσυχο, γιατί θα είχε μια ελεγχόμενη προσέλευση οπαδών μέσα στο γήπεδο. Και η αστυνομία θα είχε ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο για το τι μεριγενέστε και το πώς πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση. Δεν θα ήταν τα πράγματα πιο απλά για όλους. Και να συμπληρώσω πολύ πιο απλά ότι... και νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθούμε. Πιστεύω ότι για να... θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι ομάδες, η γηπεδούχος ομάδα, να παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα. Θα πρέπει να είναι υποχρέωση πλέον και να το ζητάμε. Ναι. Δηλαδή, ένα 5% το γηπέδο να παρέχονται οι συνθήκες για να μπορέσει να, να φιλοξενήσει φιλάθλους στην αντίπαλη ομάδα. Εάν αυτό γίνει οργανωμένα, γίνει με έναν τρόπο με το σωστό, νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί προχθές, πίστεψέ με, το μυαλό μας ήταν περισσότερο στο να μην γίνει οτιδήποτε με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, παρά τόσο το αγωνιστικό. Είχαμε στραμμένη την προσοχή μας συνέχεια να μην συμβεί κάτι στο γήπεδο από αυτή την άποψη. Αν αυτοί οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ ήταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εντάξει, το ιδανικότερο θα ήταν να το ζητάνε και οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας να φιλοξενούμε και οι ίδιοι να τους φιλοξενούν και να τους ξαναγούν στο γήπεδό μας. Αλλά εντάξει. Νομίζω όμως ότι εκεί οδηγούμαστε, Σταύρο, ότι την επόμενη χρονιά θα πρέπει υποχρεωτικά να και αυτές οι εκθέσεις αστυνομίας, ότι δεν γίνεται για λόγους ασφαλείας να φιλοξενήσουμε φιλάθλους, θα πρέπει να πηγαίνουν στο αρχείο συνέχεια. Μάλιστα. Και να συμπληρώσω ότι ποτέ πρόεδρε ο Παντολικός δεν αύξησε εισιτήρια για φιλοξενούμενους. Είναι και αυτό ένα παράσημο για μια επαρχιακή ομάδα. Στα ντέρμπι να μην έχουν 15 ευρώ για τους φιλάθλους. Η τιμή είναι η ίδια τιμή που υπάρχει και για τους φιλάθλους δικούς μας. Το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Πρόεδρε, τι περιμένουμε. Βασικά, μπορείτε να μου κάνετε ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή, είχε ενδιαφέρον στη Λίγκα, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια να δούμε κάτι καλύτερο του χρόνου? Αυτή η κουβέντα για την αναδιάδροση πάλι, όχι θα είναι έτσι, όχι θα είναι αλλιώς, μήπως πάλι δημιουργεί θέματα? Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για για τις αποφάσεις που θα πάρουμε εμείς στη Λίγκα ή και στην ΕΠΟ. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, παρότι πίστεψέ με και το λέω με ειλικρίνεια, από την άποψη του Υπουργού, βλέπω να υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Βλέπουν τα πράγματα συμφεροντολογικά, οι ομάδες, και δεν βλέπω τόσο αισιόδοξα το μέλλον. Έχουν γίνει βήματα όμως, αναγκαστικά θα τα κάνουμε αυτά τα βήματα, και στο θέμα, σας είπα προηγουμένως, της διαιτησίας. Είναι ντροπή να μην ξέρουμε με πόσες ομάδες θα παίξουμε του χρόνου ακόμα, και δεν είναι ευθύνη κανενός άλλου, είναι ευθύνη της Λίγκας και της ΕΠΟ.
Δεν ξέρουμε αν παίξουμε με 14 με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία δεν δίνουν τα περιθώρια να δεις αισιόδοξα τα πράγματα. Ενώ υπάρχουν ξεκάθαρες εκθέσεις για το πώς θα ανέβει το επίπεδο του ανταγωνισμού. Ενώ υπάρχουν ξεκάθαρες εκθέσεις για το πώς θα γίνει το τηλεοπτικό προϊόν πιο εμπορικό, έτσι ώστε να βγει και από τη σύγχυση η Nova, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία και περνάει και αυτή τα δικά της. Όλα αυτά φαίνεται να μην αγγίζουν τη Super League, γιατί όπως λέτε ακριβώς, υπάρχουν μικροσυμφέροντα ή ο καθένας κοιτάει το δικό του σπίτι. Μήπως τελικά ο συνεταιρισμός είναι και η μεγαλύτερη παγίδα για το ποδόσφαιρο συνολικά? Δεν έχει δείξει ότι υπάρχουν αδυναμίες. Εμείς το λέμε συνέχεια και γι' αυτό το λέω και δημόσια, το λέμε συνέχεια και μέσα στα ίδια τα όργανα. Ότι ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Λίγκα δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, συμφωνούμε 100% σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά, εγώ δεν έχω δει έναν συνεταιρισμό να λειτουργεί τόσο κόντρα στο ίδιο το προϊόν που πουλάει στη ζωή μου. Ακόμα και αυτοί που δεν πέτυχαν το Υπουργείο τη προάλληση. Ναι. Ένα Υπουργείο πιο λειτουργική είναι. Απλά νομίζω ότι σε κάποια φάση θα φτάσει στον πάτο. Δηλαδή δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το πότε, ερωτηματικό. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Μελλοντολόγος δεν είμαι σίγουρα. Να το παλέψουμε όλοι μαζί να γίνει πιο γρήγορα και πιο σύντομα. Κυρίως οι μεγάλες ομάδες με τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους μπορούν να επιταχύνουν αυτές τις διαδικασίες, είναι σίγουρο. Εμείς για να καταλάβετε τι τραβάμε τώρα, μια που το φέραμε στην κουβέντα, όταν πάω να κάνω μια τοποθέτηση τέτοια, μου λένε Σταύρο, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα νομίζουν ότι το λέει ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, ποιος ΠΑΟΚ? Δεν το λέει ο ΠΑΟΚ, ο Κόλκας το λέει. Άλλο είναι ο Κόλκας, άλλο είναι ο ΠΑΟΚ, άλλο είναι. Εντάξει, σε όλη αυτή την κατάσταση, Σταύρο, υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη και από τα. Και από τους δημοσιογράφους. 100%. Ακριβώς. Τι το συζητάμε, το ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Έτσι είναι ακριβώς. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε. Να συνεχίσετε. Να είστε καλά, με χαρά μιλάω μαζί σας, να ξέρετε. Να συνεχίσετε στο project που έχετε, να μην φύγετε ούτε μισό της εκατό. Αυτή είναι η λύση και για τον Πανετολικό και για την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Εμείς είμαστε, χωρίς να θέλω και το ξέρετε τη σχέση που έχω, εμείς είμαστε ατυχεροί που βρέθηκε ο Φώτης ο Κοστούλας στον Πανετολικό και δημιούργησε όλο αυτό και το δουλεύουμε με μεγάλη χαρά και αγάπη. Ας μην φύγουν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί έτσι όπως λειτουργεί το ποδόσφαιρο θα διώξει και αυτούς από το ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί που μείναν. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και ακριβώς αυτό έγραψα και στο Σιδηνή χθες. Ότι με αφορμή τα επεισόδια που γίνανε στο ΆΚΑ. Τα επεισόδια γίνονται γιατί δεν υπάρχει προοπτική. Όταν δεν υπάρχει προϊόν, θα υπάρχουν και επενδύσεις που θα πέφτουν στο κενό, θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να επενδύσουν και αυτοί που θέλουν να επενδύσουν θα φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα, όποιος θέλει να την αντιληφθεί, ας την αντιληφθεί. Όποιος δεν θέλει, ας κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Έτσι. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.